που είναι διευθυντής του τομέα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ρυθμιστικών πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Να σας καλωσορίσω στη συζήτηση, κύριε Μητσόπουλη. Καλώς σας βρήκα, καλή να βεβαιωθώ. Ακούγομαι? Πολύ καλά. Ναι, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου για τη διοργάνωση και να ευχαριστήσω και τη Διεθνή Διαφάνεια για την τιμητική αυτή πρόσκληση στην σημαντική αυτή εκδήλωση που είναι σημαντική και φέτος αλλά και κάθε χρονιά που διοργανώνει πρωτοβουλίες η Διεθνή Διαφάνεια. Θέλω να αναφερθώ και σε κάποια από τα σημαντικά πράγματα που υποθήκαν και στους χαιρετισμούς και σε αυτό το πάνελ και στο προηγούμενο πάνελ. Πριν πω δύο πραγματάκια τα οποία ήθελα να συμπληρώσω στη κουβέντα η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα. Καταρχήν, θέλω να κάτσω στην ζήτηση, σε αυτά που υπόθηκαν για τη ζήτηση για lobbying. Σίγουρα η πολυνομία, η ασάφεια των νόμων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, άρα είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει τον κόσμο να προσεγγίσει τους πολιτικούς για να λύσει το πρόβλημά του. Αυτό δεν έχει κατά ανάγκη πάντα αρνητική χρειά. Είναι στην έρευνα που κάνει ο ΣΕΒ κάθε χρόνο το Business Pulse, το σφιγμό του επιχειρήν, αναδεικνύεται πράγματι η δυσλειτουργία του θεσμικού πλαισίου, η κακονομία και η πολυνομία βγαίνουν και η έλλειψη διαφάνειας βγαίνουν πολύ ψηλά στην προτεραιότητα των επιχειρήσεων όταν έχουν να επιλέξουν ζητήματα τα οποία αποτελούν πρόβλημα για τον τρόπο στον οποίο θα λειτουργούν. Το άλλο το οποίο βγαίνει στην έρευνα αυτή και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πώς ο κόσμος, οι επιχειρήσεις, όταν αξιολογούν τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους και σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αξιολογούν πάρα πολύ ψηλά τις ψηφιακές υπηρεσίες. Άρα βλέπουμε ότι όπου μπαίνει η ψηφιακή πραγματικότητα και δίνει πραγματικές λύσεις, γιατί μερικές φορές το ψηφιακό δεν είναι φτιαγμένο για να δίνει λύσεις, απλά ψηφιοποιεί τη γραφειοκρατία, έτσι εκεί δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα έχουμε όταν πραγματικά χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τη ζωή των επιχειρήσεων και να εισάγει τη διαφάνεια. Και τότε αυτό επιβραβεύεται πάρα πολύ γρήγορα, το αντιλαμβάνεται αμέσως ο κόσμος και το βαθμολογεί πάρα πολύ ψηλά. Άρα αυτό είναι κάτι που το επεσήμενε και ο κύριος Κίρτσος νωρίτερα. Το απλό οδηγεί στη διαφάνεια και εγώ θα προσέθετα επιβραβεύεται και όλας και από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις. Ήθελα εκεί να σταθώ, γιατί έγινε και μια αναφορά από την κυρία Δαμάσκου νωρίτερα στην εποχή των μνημονίων. Είχε ενδιαφέρον. Τα μνημόνια είχαν μέσα και διατάξεις για την καλή νομοθέτηση. Το ενδιαφέρον ήταν ότι τα ίδια τα μνημόνια ρητά είχαν εξαίρεση από τις διαδικασίες καλής νομοθέτησης. Άρα οι όλες προσπάθειες καλής νομοθέτησης που γίνανε στα χρόνια αυτά ήταν ασκήσεις κενές περιεχομένου, γιατί οι νόμοι που ερχόντουσαν είχαν εξαίρεση από αυτούς και ήταν box ticking. Θα τολμήσω να πω ότι σε μεγάλο βαθμό box ticking ήταν και οι δράσεις που είχαν τα μνημόνια για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δικαιοσύνης. Αυτό μας φέρνει με τη λήξη των μνημονίων να παραμένουν η καλή νομοθέτηση και η αποδοτικότητα της δικαιοσύνης και υπόθηκαν ορισμένα χρήσιμα πράγματα στους χαιρετισμούς για τη δικαιοσύνη να μένουν σε μεγάλο βαθμό ατελή. Και εκεί έρχεται και η σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και αναφέρθηκε σε αυτά και ο κ. Γεραπετρίτης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, τα οποία αγγίζουν τα θέματα της διαφάνειας και της καλής νομοθέτησης. Πρέπει να αναφερθεί και να τονιστεί η δουλειά που έχει γίνει από το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης και τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Νομοβουλευτικών Θεμάτων. Έχουν βγάλει οδηγούς για το πώς πρέπει να γίνει καλή νομοθέτηση. Αυτά γίνανε μέσα στον τελευταίο χρόνο, τα οποία συμπληρώνουν τις προβλέψεις της νομοθεσίας και του νόμου που είχε φτιαχτεί για το επιτελικό κράτος που αναφέρθηκε από τον κύριο Γεραπετρίτη και νωρίτερα, για το πώς πρέπει αυτά να λειτουργούν και δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά, στο πώς πρέπει να γίνονται οι διαβουλεύσεις. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το θέμα,
Ήδη από το 2014 και το 2015 ο ΣΕΒ είχε συντάξει πρακτικούς οδηγούς για τις μελέτες επιπτώσεων στις ρυθμίσεις και ένα χωριστό οδηγό για το πώς πρέπει να γίνονται οι διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις είναι απολύτως κρίσιμες για την κουβέντα την οποία έχω γίνει στην ημερίδα αυτή μέχρι σήμερα και θέλω λίγο να σταθώ αυτό γιατί είναι το πλαίσιο του διαλόγου της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας που αποφασίζει για τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί η κοινωνία, την νομοθέτηση, με τους πολίτες, είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν είναι μόνο οι εκλογές. Οι εκλογές είναι σε κάθε χρονικό διάστημα τακτικά. Σε καθημερινή βάση η δημοκρατία δουλεύει μέσω των διαβουλεύσεων, όπου έρχεται η κοινωνία και λέει πώς βλέπει τα πράγματα ότι πρέπει να λειτουργούν. Πού βλέπει ότι οι στοχεύσεις νομοθετικές χρειάζονται να βελτιωθούν για να λειτουργήσουν καλύτερα, όπως το αντιλαμβάνονται η κάθε υποομάδα. Θυμίζω ότι οι πλειοψηφίες στη δημοκρατία αθροίζονται από επιμέρους μειοψηφίες. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται αυτές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δημοκρατίας είναι ακριβώς μέσω των διαβουλεύσεων. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία αυτή να είναι διαφανής. Αυτό υπόθηκε και για το lobbying, αλλά το lobbying τελικά είναι ένας τρόπος διάλογος. Το σωστό είναι να γίνεται μέσω των διαβουλεύσεων, άρα να είναι on the record, όπως έχει αναφερθεί και σε πολλές άλλες παρεμβάσεις που γίνανε σήμερα. Πρέπει όμως αυτές οι διαβουλεύσεις να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο. Δηλαδή, οι διαβουλεύσεις που γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξεις τα επιχείρηματά σου. Συνήθως, όταν έχεις την νομοθετική πρωτοβουλία, την βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Άμα δεν έχεις έτοιμες δουλεμένες θέσεις και είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαβούλευση, τότε μειώνεται πολύ η ποιότητα των συνεισφορών, που όμως πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα αυτή, ειδικά όταν μιλάμε για πιο τεχνικά θέματα. Πολλές φορές έχονται στη διαβούλευση θέματα που έχουν έντονη πολιτική φόρτιση και εκεί είναι και απολύτως σεβαστή η πολιτική απόφαση της ηγεσίας που εκείνη τη στιγμή εκφράζει την πλειοψηφία. Υπάρχουν όμως φορές που έχουν θέμα τα με υψηλό βαθμό τεχνικότητας και εκεί είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει μια εξισορρόπηση με την επιχειρηματολογία που φέρνει κάποιος, ο οποίος είναι, πώς να το πω, τεχνικά πιο διαβασμένος, μπορεί να κομίσει αυτή την γνώση. Αναφέρθηκε πριν νωρίτερα και το θέμα της ενέργειας. Πολλά θέματα στην ενέργεια είναι εξόχως τεχνικά. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει ο χρόνος στους ανθρώπους που έρχονται και μιλάνε για αυτά τα πράγματα να μπορούν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους. Και θα πρέπει ο διάλογος αυτός, η διαβούλευση, να ζυγίζει και τη διαφάνεια αλλά και το τεχνικό όταν αυτό χρειάζεται. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω ότι έχει γίνει εδώ σημαντική πρόοδος το τελευταίο διάστημα. Πάντα στο κομμάτι της καλής νομοθέτησης η Ελλάδα από τότε που μπήκε για πρώτη φορά να το συζητήσουμε δεν είχε πάρει αποφασιστικά το βήμα μπροστά. Ήρθαν και τα μνημόνια, όπως είπα τότε ήταν ένα box ticking exercise, άρα τώρα είναι η ευκαιρία μας αυτό να το ανεβάσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει και το θέμα του lobbying να το χτίσουμε γύρω από την καλή νομοθέτηση. Άμα η νομοθέτηση γίνεται καλά, γίνεται με διαφάνεια, γίνεται με σωστούς όρους, με σωστούς χρόνους, με σωστή προειδοποίηση, τότε είναι και πολύ πιο εύκολο να έρθει το όλο, όποιο άλλο μέρος έχει να ζητήσει διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν οι υπόλοιπες οι ομάδες που ενδιαφέρεται να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα ήθελα εγώ να καταθέσω σαν συνεισφορά στο σημερινό διάλογο και σε συνέχεια όσων έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Να συμπληρώσω λοιπόν την κουβέντα με αυτή την παρένθεση, με αυτή την προσθήκη για τη σημασία να κρατήσουμε ψηλά παράλληλα με όλες τις προσπάθειες σε διαφάνειες που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά την καλή νομοθέτηση και ειδικά την ποιότητα των διαβουλεύσεων. Να σημειώσω ότι ακόμα και σε θέματα ευρωπαϊκά έχουν υπάρξει παράπονα για τους χρόνους. Γενικά υπάρχει προσπάθεια εκεί πέρα να δίνεται περισσότερος χρόνος, είναι της έκτασης του μηνός και παραπάνω διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα πολύ συχνά περιορίζονται στα επίπεδα των 2 εβδομάδων ή έχουμε δει και ακόμα και συντομότερες. Ευτυχώς έχουμε και μεγάλο
παράδειγμα πλέον από διαβουλεύσεις που κρατάνε περισσότερο. Μένω εγώ να επισημάνω ότι ένα βασικό πρώτο πράγμα είναι να κρατήσουμε το ανοιχτό των διαβουλεύσεων. Είναι μια κατάκτηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια με το OpenGov. Το δεύτερο είναι ο χρόνος. Πολλές φορές, ειδικά όταν μιλάμε για τεχνικά θέματα, πρέπει να είναι κάπως μεγαλύτερος. Και το τρίτο βέβαια είναι να υπάρχει μια σωστή αξιολόγηση των παρατηρήσεων που παίρνει η πολιτική εξουσία κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και αυτή να έχει μια σωστή ενσωμάτωση στο τελικό προϊόν, όπως πρέπει να ζυγίζεται ισορροπημένα και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και την τεχνική γνώση της πραγματικότητας που πολλές φορές έχουν κάποιοι stakeholders. Άμα δουλεύουν αυτά σωστά, και επειδή να θυμίσω ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ παλιά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους αγγέλους του James Madison, του founding father της Αμερικής και ενός από τους πρώτους προέδρους, ότι οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι. Άμα ήταν άγγελοι δεν θα χρειαζόμασταν checks and balances. Έτσι. Αλλά άμα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλό σύστημα διαβούλευσης και με μια καλή αξιολόγηση αυτών που παίρνονται στις διαβουλεύσεις, πολλά από τα πράγματα και τα προβλήματα τα οποία συζητήσανε σήμερα σίγουρα θα είναι πολύ εύκολα να τα διαχειριστεί κανείς με αναλογικές και εύλογες παρεμβάσεις. Γιατί θα ήθελα και εκεί να κλείσω με αυτό που είχε πολύ εύστοχα αναφερθεί από την κυρία Δαμάσκου νωρίτερα. Το να εκφράζεις τη γνώμη σου είναι ένα απόσπαστο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας. Άρα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος εκφράζεται στη δημοκρατία. Αυτό όντως που πρέπει να δίνουμε έμφαση είναι η διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται αυτές οι απόψεις, αλλά και που αξιολογούνται και μεταφέρονται στη συνέχεια στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση και την τιμητική πρόσκληση. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Μητσόπουλο για την παρέμβασή του και θα κρατήσω αυτή την τελευταία.